Πάμε τώρα, κύριε Σεκύρη, σε ένα άλλο θέμα και θα δούμε τι έγινε στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου εκεί υπήρξε μια σύσκεψη χθες το βράδυ για τα σχολεία, για τα σχολικά κτίρια και γενικότερα για την παιδεία. Ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού, ο κύριος Βαγγέλης Λαγδάρης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σχολεία λοιπόν, και τι αποφασίστηκε, κύριε Δήμαρχε, τι συζητήθηκε μάλλον και τι αποφασίστηκε? Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική έτσι, σύσκεψη. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει και η Δημοτική Αρχή ότι έχει ως κέντρο την παιδεία στην πολιτική της δράση. Σε μια περίοδο που βιώνουμε όλη μια βαθιά κρίση, θεωρήσαμε καλό να καλέσουμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα κτίρια, που έτσι κυρίως έχει γίνει μια καταγραφή από την τεχνική υπηρεσία, αλλά πολύ περισσότερο όμως πώς θα διαμορφώσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα δεθεί με την τοπική μας κοινωνία, έτσι ώστε οι μαθητές, πέρα από την διδακτέα ύλη, να μπορούν να έχουν και μια εμπειρική και κοινωνική γνώση, μάθηση. Αναπτύχθηκαν πάρα πολύ καλές, ακούσαμε πάρα πολύ καλές ιδέες. Είχαμε βέβαια και την παρουσία της αντιπεριφερειάρχης της κυρίας Μαυρίδου, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντή, τον κύριο Κρήτογλου, και επίσης είχαμε και την παρουσία του σχολικού συμβούλου, τον κύριο Δαραή. Συμμετείχαν οι διευθυντές των σχολείων και των υπηαγωγείων, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, μαθητές, οι θεσμικοί φορείς, η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου και επίσης οι σχολικές επιτροπές. Έχει γίνει λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, μια καταγραφή των προβλημάτων των σχολικών κτηρίων και γενικότερα των σχολικών υποδομών στο Δήμο σας και εγκρίθηκε και ένα κονδύλιο από την περιφέρεια 230.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, αυτό δεν εγκριθήκε τώρα. Είχε εγκριθεί με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είχε υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση. Έγινε η μελέτη, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Απλά τώρα είμαστε στη φάση όπου βγήκε ο ανάδοχος και υπογράφεται η σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο. Άρα θα ξεκινήσει σύντομα το έργο αυτό? Ναι, θα ξεκινήσει, θα μας καλύψει κάποιες πολύ σημαντικές ανάγκες που έχουμε στα σχολικά μας κτίρια. Από εκεί και ύστερα ο Δήμος, μέσα στα πολύ έτσι, στις δύσκολες καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει τα οικονομικά του δηλαδή προβλήματα, θα προσπαθήσει αξιολογώντας τις ανάγκες να τις ιεραρχήσει και να σιγά σιγά να τις αντιμετωπίσει. Πάντως είναι μια περίοδος, επειδή και το αντιλαμβάνονται αυτό και οι γονείς και οι δάσκαλοι, όπου και σε μια περίοδο που απουσιάζει το χρήμα, είναι να διαθέσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και υπάρχει πράγματι πολύ μεγάλος εθελοντισμός να αντιμετωπίσουμε όποια προβλήματα και αν προκύψουν. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.